μια από τι μεγαλύτερε καταστροφέ που έπαθαν οι επαναστατημένοι Έλληνε και οι φιλέλληνε που είχαν έρθει να βοηθήσουν στον αγώνα ήταν στι 23 Απριλίου του 1827 στο Φάληρο. Του κατάσφαξε ο Κιουταχή αφήνοντα 2.000 κορμιά στα χώματα τη Αττική. 2.000 νεκροί μαχητέ για τα μεγέθη τη εποχή ήταν τεράστια απώλεια. Πώ φτάσαμε όμω σε αυτή την καταστροφή, πώ γίνεται να διαπιστώσουμε ότι πρώτα υπονομεύεται ένα στρατό εσωτερικά και έπειτα εύκολα κατασφάζεται από τον εξωτερικό εχθρό. Όταν ο Κιουταχής στρατοπέντευσε στα Πατήσια τον Ιούνιο του 1826, οι μισοί Αθηναίοι ταμπορώθηκαν στην Ακρόπολη και οι άλλοι μισοί τον καλοδέχτηκαν. Δυστυχώ, ο Γκούρα, που ήταν αρχηγό στην περιοχή, του είχε ταράξει τη φορολογία και στο ξύλο αν δεν πλήρωναν του φόρου. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Μακρυγιάννη. Άσχετα όμω με το τι έκανε στου άλλου Έλληνες, ο Γκούρα τα βάλε με τον Κιουταχή, αλλά τον Οκτώβριο σκοτώθηκε, ίσω και από δικό του λιποτάκτη. Αρχηγός, αναλαμβάνει ο υπαρχηγό του, ο Κρυεζιώτη, ο οποίο μέσα σε τρει μήνε παντρεύεται τη χείρα του Γκούρα. Πάει το κύριο του αρχηγού στα μάτια των ανδρών του. Ξεσπάει σάλος και σκάνδαλο. Επειδή μάλιστα πολλά έχουν γραφτεί για αυτόν τον προκλητικό γάμο φαίνεται ότι ο ίδιος ο αδελφός εξανάγκασε τη χείρα να βγάλει τα μαύρα για να τον κάνει ο κρυζιό υπαρχηγό του. Την ίδια στιγμή στην Ελευσίνα υπάρχει άλλο ελληνικό σώμα με δύο αρχηγούς, τον Φαβιέρο και τον Καραϊσκάκη. Ο ένας του τακτικού στρατού, ο άλλος αντάρτης. Άντε να συνοηθούν. Φώναζε ο Καραϊσκάκης να στρατοδοπεδεύσουν στο χαϊδάρι μέσα στα μπέλια που δεν μπορεί να δράσει το υπηκό. Πάει ο άλλο και στείνει το στρατόπεδο στι ανοιχτέ εκτάσει, όπου τον Αύγουστο του επιτίθεται ο Κιουταχή και του προκαλεί βαριέ απώλειε. Πάνω στην Ακρόπολη είναι κλεισμένο ο Μακριγιάννη, αλλά πολεμούν μονάχοι του. Η κυβέρνηση, που είναι στην Ήδρα, επειδή ο Ρωμελιώτη στην αντιπολίτευση δεν του στέλνει τρόφιμα και όπλα. Ο Μακριγιάννη περνά τι τουρκικέ γραμμέ, πάει στην Ήδρα πέφτει στα πόδια τους και τους πείθει να στείλουν εκστρατευτικό σώμα. Καταστρώνουν σχέδιο να γίνει διπλή επίθεση. Το ένα μέτωπο στο φάληρο και την ίδια στιγμή έξοδος από την Ακρόπολη για να βάλουν τον Κιουταχή στη μέση. Ο Φαβιέρος μπαίνει στην Ακρόπολη για να έχει το πρόσταγμα της μίας επίθεσης. Η κυβέρνηση όμως επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στους ρουμελιώτες διορίζει γενικό αρχιστράτηγο τον Άγγλο Σερ Ρίτσαρτ Τσόρτ. Μόλι το μαθαίνει ο Φαβιέρο, γίνεται έξαλλο και αρνείται να υλοποιήσει το σχέδιο. Κλείνεται στην Ακρόπολη και κάθεται σταυροπόδι. Στου απ' έξω έχουμε νέε διαφωνίε. Ο Καραϊσκάκη λέει στον Άγγλο ότι άλλο η Ευρώπη και άλλο τα Βαλκάνια. Προτείνει να αποκλείσουν τον Κιουταχή για να πεινάσει και όχι να του εμπιδεχθούν κατά μέτωπο. Σιγά μην έδινε ο Λόρδο σημασία στον Αγρίκο, όπω νόμιζε Καραϊσκάκη. Ο οποίο Καραϊσκάκη, την παραμονή τη μάχη, πήγε να μαζέψει κάτι θερμόαιμου που έκαναν επεισόδια με του απέναντι Τούρκου και καταπληγώθηκε βαριά από εχθρική σφαίρα. Αυτή ήταν μεγάλη απώλεια. Την επόμενη, βάζει ο Άγγλος σε παράταξου Έλληνε και αρχίζει να επιτίθεται, λες και είχε απέναντι τον Μεγάλου Ναπολέοντα με θάλαγκα, ταμπούρλα και τέτοια ευρωπαϊκά. Ορμάει και ο ταχύς με το υπηκό σε ανοιχτό πεδίο και τους κατασφάζει, καθότι την ίδια στιγμή δεν δέχτηκε επίθεση από την Ακρόπολη, ενώ οι άντρες του Καραϊσκάκη έκλεγαν άπρα για τον αρχηγό τους και οι άντρες του Κρυαζιώτη είχαν διαλυθεί. Έτσι δυστυχώς σφάζονται οι στρατοί από μέσα.